Μιχάλη, μετά και τα όσα σκανδαλώδη ήταν το φω τη δημοσιότητα σε σχέση με το σφαγιοσύπρα και την πιθανή ευνοιοκρατική μεταχείρισή του από τη Γενική Λογιστρία του Κράτου, Ρεα Γεωργίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχο. Στη σημερινή του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε λοιπόν τη διενέργεια πειθαρχική έρευνα εναντίον τη Γενική Λογίστρια, ενώ σύμφωνα με έγκυρε πηγέ του σταθμού μα, ερευνό λειτουργό διορίστηκε ο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνα, Ανδρέα Λουκά. Στο επίκεντρο τη έρευνα θα βρεθεί απόσυρση τη εγγυητική επιταγή ύψους 54.000 ευρώ από λογαριασμό τη Κυπριακή Δημοκρατία μετά από παρέμβαση του Γενικού Λογιστηρίου προ όφελο του Σφαγίου Σύπρα και πώ βρέθηκε στην κατοχή τη Γενική Λογίστρια. Το διάταγμα του δικαστηρίου που εξασφάλισε ο σύζυγό τη και ο διοκτήτη του σφαγείου για την απόσυρση τη εγκυντική επιταγή. Ενώ θα εξεταστεί και η παράνομη κατακράτηση κτηνοτροφικών τελών από το σφαγείο, που σήμερα μιχάλη ανέρχονται στι 600.000 ευρώ και θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί στι κτηνατρικέ υπηρεσίε. Και παρά μιχάλε τι κατακαιρού εκθέσει του γενικού ελεκτή και τι πιέσει από τι κτηνιατρικέ υπηρεσίε, ουσιαστικά το σφαγείο φαίνεται πω με κάποιο τρόπο μέχρι σήμερα την έβγαζε καθαρή. Να θυμίσουμε άλλωστε πω σε πρόσφατη παρουσία του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, ο πρώην Υπουργό Εσωτερικών Στοκράτη Χάσικο κατέθεσε στοιχεία και μίλησε για διαχρονικέ πλάτε τόσο τη ελεκτική υπηρεσία όσο και τη Γενική Λογίστρια προ εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Σφαγίου Σύπρα. Αναμένουμε πλέον να δούμε πού θα καταλήξει και αυτή η πειθαρχική έρευνα. Όλοι αναμένουμε λοιπόν, Δημήτρη, θα τα πούμε σε λίγο για ένα άλλο θέμα. Συνεχίζουμε με το άλλο.